Ετοιμαζόμαστε για ρήξη. Γιατί σας το ρωτώ, θα μου πείτε. Διότι ήρθε η δήλωση από τα χείλη του κυρίου Βαρουφάκη χθες από την Κρήτη και λίγο μας μπέρδεψε, πρέπει να σας πω. Γιατί μην ήρθε για ρήξη χθες ο κύριος Βαρουφάκη. Κοιτάξτε, ήταν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο όταν έγινε αυτή η αναφορά. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω και αυτό που λένε όλοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αυτό που βλέπει ο ελληνικός λαός στην πλειοψηφία του είναι ότι αυτή τη στιγμή προχωράμε με σταθερά και σίγουρα βήματα στη διαπραγμάτευση. Για πρώτη φορά υπάρχει μια κυβέρνηση στη χώρα αυτή τα τελευταία 5 χρόνια που έχει ανοιχτά χαρτιά, που ο ελληνικός λαός είναι ενήμερος για όλες τις εξελίξεις, δεν βλέπει σε διαρροές της εφημερίδας mail όπως του κυρίου Χαρδούβελη, όπου ζήταγε η τότε ελληνική κυβέρνηση μειώσεις σε συντάξεις και απολύσεις. Δείχνουμε λοιπόν ότι μπορούσε η Ελλάδα και τα προηγούμενα χρόνια να διαπραγματευτεί. Αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να επαναφέρει τη χώρα στην Ευρώπη με όρους ισοτιμίας και με όρους ανάκτησης αξιοπρέπειας. Αυτό καταφέρνουμε. Αυτή τη στιγμή η βάση δεν είναι τα μνημονιακά μέτρα, δεν είναι το μνημόνιο. Είναι ελληνικές προτάσεις οι οποίες έχουν ως στόχο να βάλουν τη χώρα σε νέες ράγες ανάπτυξης, ανασυγκρότησης του κράτους, πάταξης της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφθοράς. Και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή. Σε ένα συνενετικό περιβάλλον, ωστόσο, με τους εταίρους. Σε ένα περιβάλλον και συγκρούσεων και συμβιβασμών, σε ένα πλαίσιο όμως το οποίο εμείς δεν το θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Και βλέπουμε, αν δείτε και το γερμανικό τύπο. Μετά τη συνάντηση, μισό λεπτό. Εάν δείτε και το πόσο γερμανικός τύπος είδε τη συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ, βλέπετε το πώς το ελληνικό πρόβλημα γίνεται ευρωπαϊκό και το πώς και οι ίδιοι οι Γερμανοί σιγά σιγά βλέπουν το κόστος που έχει τα προβλήματα της Ελλάδας, το κόστος που έχουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάτι αλλάζει. Δεν λέμε ότι είναι μια εύκολη διαδικασία, ούτε λέμε στους πολίτες ότι success story, τι ωραία που τα πάει η χώρα, ότι και όλα αυτά τα ψέματα με τα οποία αναμασούσαν το προηγούμενη περίοδο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα προχωράει με σταθερά βήματα σε μια νέα πορεία και ότι η Ελλάδα έχει γύρει σελίδα. Κύριε Σημακοπούλου.